Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, διότι πολύ καλό ρεπορτάζ διαβάζουμε και από το ipruspost.gr, όπου μάλιστα αναφέρει ότι στην Γκόνιτσα φτάνουν οι πρώτοι πρόσφυγες το πρωί της Παρασκευής, όπου θα φιλοξενηθούν στην περιοχή. Μιλάμε με την κυρία Σκουλίκα, την Βάσο, τη δημοσιογράφο του ipruspost. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που θα μας δώσει, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, κυρία Σκουλίκα, να στερνίζεστε το γεγονός ότι μας βρίσκει λίγο μουδιασμένους, να το πω, απροετοίμαστους, να το πω, ή όλα βαίνουν καλώς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα έλεγα. Μας βρίσκει λίγο στο σκοτάδι, γιατί παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε τις προηγούμενες μέρες από την αυτοδιοίκηση κυρίως, από όλους τους δημάρχους της Ηπείρου και από την περιφέρεια της Ηπείρου, η κεντρική διοίκηση, το κράτος, η κυβέρνηση επέλεξε να μας αφήσει στο σκοτάδι. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη διάθεση και είναι από τις σπάνιες φορές που καταγράφεται κάτι τέτοιο. Υπήρξε και συνεργασία από το σύνολο των φορέων της Ηπείρου για να συνδράμουν, να προετοιμαστούν και να γίνει η άφηξη των προσφύγων συντεταγμένα, με όρους και με κανόνες. Αυτό δεν τηρήθηκε, γιατί η κεντρική πολιτεία επέλεξε να εχνιδιάσει τους πάντες. Έτσι, ακούσαμε τη μία μέρα από το συντονιστικό διαχείρισης προσφυγικής κρίσης ότι θα λειτουργήσουν 4 χώροι φιλοξενίας στην Ήπειρο. Την επόμενη ακριβώς μέρα φτάνει ένα έγγραφο του κυρίου Βίτσα σε όλους τους δημάρχους της Ηπείρου να υποδείξουν χώρους. Και πριν προλάβουν να το διαβάσουν, έρχεται ένα τρίτο έγγραφο του ίδιου υπουργού, ο οποίος ανακοινώνει τους 5 γνωστούς πλέον σε όλους μας χώρους. Καλώντας μάλιστα τότε μέσα σε πολλές ώρες να συμφωνήσουν τα δημοτικά συμβούλια ή τοπικές κοινωνίες. Πριν προλάβουν λοιπόν να γίνουν όλα αυτά, μπήκαν οι μπουλντόζες του στρατού και αύριο έχουμε την άφηξη των πρώτων προσφύγων στο κέντρο πολιτικής Μέρινας της Γκόνιτσας. Ανακύπτει ένα ζήτημα της τελευταίας στιγμής. Ο αριθμός των προσφύγων που θα φτάσει υπολογίζεται στους 150. Δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις του κέντρου παιδικής μέρημνας για τη φιλοξενία τόσων ανθρώπων. Το βράδυ συνεδριάζει εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο της Γκόνιτσας προκειμένου να αποφασίσει και την παραχώρηση των εγκαταστάσεων των πρώην σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα κάνει. Το ζήτημα είναι, κυρία Σκουλίκα, αυτό το οποίο δεν γνωρίζει κανείς, γιατί θα ακούσουμε εμείς σε λίγο στην εκπομπή και την τοποθέτηση του κύριου Καλατζή από το Δήμο Ζηρού, που έκανε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Αυτοί οι πρόσφυγες με το καλό να έρθουν, πλάνο υπάρχει, δηλαδή θα μείνουν μέχρι πότε? Δεν το ξέρει κανείς. Γι' αυτό μίλησα για σκοτάδι στην αρχή. Σκοτάδι από το κεντρικό κράτος. Δεν γνωρίζει κανείς τον αριθμό των προσφύγων που θα φτάσει. Δεν γνωρίζει κανείς τους χώρους, γιατί διαπιστώνουμε και έναν εθνικιασμό. Η Γκόνιτσα δεν ήταν μέσα σε κανένα πλάνο. Προέκυψε σήμερα το πρωί. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ούτε την εθνικότητα, ούτε το χρόνο παραμονής. Δεν γνωρίζει κανείς αν τα κέντρα αυτά θα είναι κλειστά ή θα είναι ανοιχτά, δηλαδή οι πρόσφυγες θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν, να ψωνίσουν ή να κάνουν τη βόλτα τους. Εκτιμώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι ανοιχτά. Σε κάποιες άλλες εκ των πραγμάτων και ανοιχτά να είναι, δεν υπάρχει τίποτα για να μπορέσουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί που θα φιλοξενηθούν. Σωστό. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν γνωρίζουμε ούτε τον αριθμό. Αξίζει να σας πω ότι ξεκίνησε σήμερα να διαμορφώνεται ο χώρος στο παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο στον Καρτικά Ιωαννίνων, στην πόλη, δηλαδή μέσα στον ιστό της πόλης. Μπήκαν οι μπουλντόζες του στρατού από το πρωί. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ετοιμάζεται ένας χώρος 50 στρεμμάτων περίπου για να τοποθετηθούν από 400 έως 700 σκηνές των 8 και 10 ατόμων. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό παραπέμπει σε έναν αριθμό τεράστιο. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Τον οποίο δεν ξέρει κανείς αν αντέχει η τοπική κοινωνία να τον φιλοξενήσει. Γιατί στα Γιάννενα έχουμε την εμπειρία που έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν είχαμε τα κύματα προσφύγων από την Αλβανία. Ναι. Τις πρώτες μέρες ή το πρώτο διάστημα, αν θέλετε, καταγράφεται ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης, προσφοράς, ανθρωπιάς. Στην πορεία όμως, και αν αυτό το χρονικό διάστημα παραμονής γίνει μεγάλο,
τότε να κύπτουν προβλήματα, να κύπτουν και σοβαρά ζητήματα. Σωστό. Για αυτά προς το παρόν δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Μα θέλω και αυτό και να στείλουμε και ένα μήνυμα στους πολίτες. Η αγωνία μας δεν είναι να μην τους υποδεχτούμε και να μην φανούμε αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι βασανισμένοι. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει και η πολιτεία να υπάρξει ένα στοιχειώδες πλάνο. Γιατί ο κ. Καχρημάνης νομίζω ότι εξέφρασε μια αγωνία τις προηγούμενες μέρες, λέγοντας ότι κοιτάξτε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί πολύ απλά ίσως μερικές φορές να θέλει η κυβέρνηση να πετάξει τον μπαλάκι τώρα στην περιφέρεια, στον Δήμο και από εκεί και πέρα να μείνει μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί. Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται, κανένα κυβερνητικό στέλεχος αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε τέτοια σοβαρά ζητήματα, παρά μόνο αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και το ακούμε και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε κεντρικό, είναι ότι δεν μπορούν να απαντηθούν όλα αυτά τα θέματα, γιατί είναι σε συνάρτηση με την εξέλιξη του γενικότερου προβλήματος. Και αυτό που δυστυχώς που διαπιστώνουμε είναι ότι η εξέλιξη του γενικότερου προβλήματος δεν είναι καλή. Από τη μία, η Βαλκανική οδός έκλεισε. Σωστή. Από την άλλη, Αλβανία και Ιταλία λαμβάνουν μέτρα ώστε να μην δεχτούν πρόσφυγες προς την δική τους περιοχή. Mm-hmm. Και συνάμα, από το Αιγαίο έρχονται και έρχονται και έρχονται και ο αριθμός συνεχώς αυξάνει. Μία πληροφορία να σας πω ακόμη είναι ότι το πιθανότερο οι πρώτοι πρόσφυγες που θα έρθουν στην Ήπειρο θα είναι από την Ιδωμένη, όπου η κυβέρνηση ήδη έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για να εκενώσει το χώρο. Μάλιστα. Μα και πολλοί έχουν εκφράσει βεβαίως και την επιθυμία να γυρίσουν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλα αστικά κέντρα, γιατί οι συνθήκες εξαθλίωσης βεβαίως εκεί δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν πλέον. Κυρία Σκουλίκα, νομίζω ότι αυτά τα νέα δεδομένα για όλους θα είναι πρωτόγνωρα και θα πρέπει βεβαίως να τα διαχειριστούμε με έναν τρόπο που δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο, όπως λέει και ο κ. Μουζάλας, για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να συνηθίσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κάτι το παροδικό. Εικάζω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να την συνηθίσουμε ή να συμβιβαστούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι πραγματικά με μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Ήταν εντελώς διαφορετική η εμπειρία στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν επίσης είχαμε χιλιάδες πρόσφυγες από την Αλβανία στην περιοχή μας. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική θρησκεία, με διαφορετική νοοτροπία. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε όλα αυτά να γίνουν ομαλά. Μάλιστα. Και χωρίς προβλήματα στην πορεία. Ας το ευχηθούμε αυτό, κυρία Σκουλίκα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ καλό σας ρεπορτάζ και για την αρρωγή σας εδώ στην ενημέρωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε προσπαθούμε με ψυχραιμία να το διαχειριστούμε όλο αυτό και να ενημερώσουμε τους πολίτες μας πάνω απ' όλα, χωρίς διάθεση κραυγών και εντυπώσεων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μας βοηθάτε πολύ στο ρεπορτάζ. Θα είμαστε σε επικοινωνία της κι αλλιώς, ό,τι χρειαστείτε και από εμάς στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι την ψυχραιμία, την ανθρωπιά και την ειλικρίνεια είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε απαραίτητη ανάγκη για να μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται. Έχω και ένα ερώτημα, Κροατή, αν γνωρίζετε κάτι. Με ρωτάει εδώ αν έχετε πληροφόρηση ότι ο ΕΝΤΗ ΡΑΜΑ ετοιμάζει καταβλισμού στη Βόρεια Ήπειρο με το αζημίωτο φυσικά, αποκτώντας ανθρώπινο υλικό επικισμού των περιοχών όπου υπερτερούν Έλληνες. Ναι, θα σας πω το εξής. Στην Αλβανία είχε ξεκινήσει μια προετοιμασία για την υποδοχή προσφύγων εδώ και πολλούς μήνες, όταν ακόμα στην Ελλάδα το πρόβλημα περιορίζονταν στα νησιά, δηλαδή ουσιαστικά από τα τέλη του καλοκαιριού. Ήδη έχουν χωροθετηθεί τρεις χώροι ως καταβλισμοί, ως κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, οι οποίοι είναι νοτίως του Αργυροκάστρου, στην ζώνη της ελληνικής μειονότητας και οι τρεις χώροι και σε μικρή απόσταση από τα σύνορα, 20-25 χιλιόμετρα. Το τελευταίο διάστημα όμως, ειδικά τις τελευταίες 15-20 μέρες, η αλβανική κυβέρνηση, η οποία ακολουθεί την πολιτική της Άγκυρας και του Ερντογάν, επιδίδεται σε ένα σκληρό παζάρι. Τη μία μέρα λοιπόν βγαίνει ο ένας υπουργός και λέει ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες. Την επόμενη βγαίνει ο δεύτερος υπουργός, λέει το ίδιο. Και την τρίτη μέρα βγαίνει ο Ράμα, ο πρωθυπουργός, και λέει εμείς σφραγίζουμε τα σύνορα, δεν δεχόμαστε κανέναν πρόσφυγα. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η Αλβανία φαίνεται ότι παζαρεύει και παζαρεύει με τους ίδιους όρους παζαρεύει και η Τουρκία χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εάν οι οικονομικές της απαιτήσεις ικανοποιηθούν, τότε είναι σίγουρο ότι τα σύνορα θα ανοίξουν και ότι θα δεχθεί γύρω στους 15.000 πρόσφυγες για τους τρεις συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι όντως μέσα στην ζώνη της ελληνικής μειονότητας. Κύριε Σκουλίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό ρεπορτάζ.